Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους, και στους νόμους. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Χαλκίδας, κυρίου Χρυσοστόμου και του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικόδημου, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής Ερέτριας. Από το νέο έτος, ο Νίκος Γουρνής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέχτηκαν αναλαμβάνουν τη διοίκηση του Δήμου. Φώτιση άνωθεν και ήθος, όπως αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, ευχήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος. Στα αναγνώσματα που διαβάσαμε, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά και στο Ευαγγέλιο και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Λόγος του Θεού περιγράφει το ήθος που πρέπει να έχουμε οι άρχοντες αλλά και οι αρχόμενοι. Δεν λέει μόνον τα καθήκοντα των αρχόντων, αλλά λέει και τα καθήκοντα των αρχομένων. Και χρειάζονται οι εξουσίες επί της γης. Λέει μάλιστα το Ευαγγέλιο ότι κάθε εξουσία είναι τεταγμένη από το Θεό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο μέχρι και τώρα Δήμαρχος Γιάννης Δημητρόπουλος, δήμαρχοι από διάφορες περιοχές της Εύβοιας, βουλευτές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Για έναν Δήμο που θα αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς, παρά τις δυσκολίες που έρχονται από νέους νόμους που θεσπίζει το κράτος, δήλωσε ο νέος Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Ανάπτυξη σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας. Ανάπτυξη σε όλες τις καθημερινές μας εκφάνσεις. Ανάπτυξη στην καθαριότητα, στις κοινωνικές δομές, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Ανάπτυξη και εξέλιξη στη ζωή μας. Για εμάς, αυτή η κοινωνική απέτηση για αλλαγή που χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα του Οκτωβρίου καθιστάται όχι απλά υποχρέωση, αλλά αυτοσκοπός. Δεν σας κρύβω πως η νέα αυτοδιοικητική περίοδος του 2024-2028 θα είναι μια περίοδος αλλαγών, οι οποίες δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές για το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, όπως φαίνεται. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, καταργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων σε όλη την επικράτεια. Επιπρόσθετα, μια νέα νομοθετική παρέμβαση που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή στο προσεχές διάστημα, προβλέπεται η κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα και η ενοποίησή τους σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου η διαχείριση των ενυδάτινων πόρων να πραγματοποιείται κεντρικά. Και η μόνη απάντηση σε αυτές τις αλλαγές είναι ένας Δήμος ενωμένος, ένας Δήμος αναπτυξιακά προσανατολισμένος, ένας Δήμος ακέραιος και μία Δημοτική Αρχή ικανή να αντιταχθεί στις απαιτήσεις των καιρών μας.